Στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Στέφο. Κύριε Στέφο, γεια σας. Γεια σας. Επίσης εδώ μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Μέγα από το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, Άρτα. Εκεί θα είστε υποψήφιος, κύριε Μέγα, έτσι. Στην Άρτα, καλή σεζόν, παραγωγική να είναι και να έχουμε και κάποια ευχάριστη είδηση, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο μουντές γκρίζες ζώνες. Ωραία. Πάμε να επικοινωνήσουμε, να συνδεθούμε με Skype και με την κυρία Μαρία Κεφάλα, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε εκεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης Εξεταστική Επιτροπή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Μπορούμε να δούμε την κυρία Κεφάλα? Ναι, κυρία Κεφάλα, με ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω, καλησπέρα. Ωραία. Έχουμε την κυρία Κεφάλα. Κυρία Κεφάλα, γεια σας. Καλησπέρα σε όλη την ομίγη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Κεφάλα, και να μας δώσετε και λίγο ρεπορτάζ, γιατί πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, στην οποία εσείς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίσατε παρόν στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Σας ακούω. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έγινε η ψηφοφορία για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για Εξεταστική Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή που έδωσε τη δυνατότητα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από στην κοινοβουλευτική μειοψηφία. Έδωσε τη δυνατότητα να μπορεί να ζητά και η κοινοβουλευτική μειοψηφία σύσταση επιτροπής. Και αυτός είναι και ο λόγος που μπορούν να γίνονται εξεταστικές επιτροπές από τα μικρότερα κόμματα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία, σεβόμενη αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα που η ίδια έδωσε στα μικρότερα κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν κατέθεσε αίτημα για δεύτερη εξεταστική επιτροπή, γιατί από την αρχή είπαμε ότι Διευρυμένη λέγατε. Να διευρύνουμε το χρονικό περιθώριο που θα κοιτάξουμε, γιατί πραγματικά σαφώς και υπάρχουν παραλήψεις, σαφώς και έχουν γίνει λάθη, όμως αυτό δεν έγινε από πέρσι μέχρι φέτος. Αυτά είναι διαχρονικές παραλήψεις που εντοπίστηκαν ή που βγήκαν στην επιφάνεια, αν θέλετε, μέσα στη διαδικασία της ΕΕΠ. Και θεωρήσαμε σωστό να γίνει έρευνα σε βάθος δεκαετίας, να κληθούν πρόσωπα που διοίκησαν τη δομή αυτή και τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα το οποίο δεν ήθελαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα το παρόν, τι σημαίνει, κυρία Κεφάλα, το παρόν σημαίνει ότι επιτρέπουμε να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή όπως αυτή ζητήθηκε από την κοινοβουλευτική μειοψηφία. Δεν θα γίνουμε εμείς τροχοπέδι σε αυτό, γιατί πραγματικά το ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι να μην μείνει καμία σκιά γύρω από αυτό. Αλλά θα θέλατε μια διεύρυνση της περιόδου, λέτε. Μάλιστα. Κύριε Στέφο, τι λέτε? Ψηφίστηκε η πρόταση, εσείς ψηφίσατε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής? Προφανώς. Ευθύς εξ αρχής εμείς συμφωνήσαμε με την πρόταση αυτή. Πώς ακούτε εδώ το παρόν της Νέας Δημοκρατίας? Θα σας πω, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπάρχει μια οικογενειακή ιστορία σε όλο αυτό, της οικογένειας Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης Κωνσταντίνος. Όταν ήταν στην κυβέρνηση, ξέρουμε πολύ καλά ότι παρακολουθούσε τότε τον Γιώργο Ράλι, τον Έβερτ, αν θυμάμαι καλά, τον Γεράσιμο Κουρί και άλλους. Και όλοι είναι, σε όλους είναι γνωστή η ιστορία του κοριού ο οποίος παρακολουθούσε πολίτες. Το ίδιο σημαίνει και τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο νεότερος Κυριάκος, ευθύς εξ αρχής από όταν έγινε πρωθυπουργός, αυτό τον οποίο τον ενδιαφέρει είναι να ελέγξει την ΕΕΠ. Νομοθέτησε γι' αυτό, τοποθέτησε έναν αχυράνθρωπο κυριολεκτικά, τον οποίο τον απέπεψε, έβαλε σε μια υπεύθυνη θέση τον ανιψιό του και φτάσαμε σήμερα να πληροφορούμαστε ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του τρίτου κόμματος της Βουλής, ευρωβουλευτής, παρακολουθείται. Δεν το μάθαμε από τις ελληνικές υπηρεσίες. Δεν το μάθαμε από κάποια ανεξάρτητη αρχή. Το μάθαμε από το Ευρωκοινοβούλιο. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να ισχύεται, ο αρχηγός της κυρίως, και επιχειρεί ένα συμψηφισμό. Τι ακριβώς θέλει να συμψηφίσει? Γινόταν να παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια? Πότε? Όταν ο επικεφαλής ΕΕΠ, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ενημέρωνε κάθε 6 μήνες τους πολιτικούς αρχηγούς. Καλούσε τους πολιτικούς αρχηγούς και όσοι θέλανε πηγαίνει και ενημερώνουσαν με εντολή του Τσίπρα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει το παραμικρό δικαίωμα το παρόν να ομιλεί γι' αυτό.
Πώς το χαρακτηρίζετε εσείς? Το παρόν. Το παρόν είναι, στην ουσία ένας πολιτικός ελιγμός για να μην παραδεχθεί ακριβώς το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης και η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι πέρα ως πέρα εντελώς αναγκαία και δίκη για διερεύνηση. Και στο κάτω-κάτω τρέμουνε, όσο και αν προσπαθούν να συγκαλύψουν την πραγματικότητα, μήπως τυχόν το επόμενο διάστημα προκύψουν και άλλα ονόματα θα παρακολουθήσουν. Εμείς είμαστε απολύτως βέβαιοι. Ο επικεφαλής σας, ο κύριος Τσίπρας, είπε στη Βουλή ότι είναι πεπισμένος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι και αυτό φαίνεται. Με εντολή Μητσοτάκη γινόταν οι παρακολουθήσεις. Μα είναι ξεκάθαρο. Δεν το είπε. Δεν το είπε μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος αναλύοντας τα γεγονότα, να μην καταλήξει ακριβώς το ίδιο συμπέρασμα. Τι ακριβώς έκανε ο κ. Μητσοτάκης, παίρνοντας την ΕΥΠ στα χέρια του? Μια στιγμή, δεν ακούγόμαστε όλοι μαζί. Ναι, κυρία Κεφάλα. Ναι, κυρία Κεφάλα. Κατά την θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, της πρώτης φοράς αριστερά, οι νόμιμες επισυνδέσεις είχαν σταματήσει, είχαν μηδενιστεί. Κοιτάξτε, κυρία Κεφαλά, αυτό το οποίο επιχειρείτε και το κάνετε και στη Βουλή όλοι οι βουλευτές, έχοντας μια εντελώς πανομοιότυπη ομιλία, διότι αυτό ακριβώς έδωσαν ως non-paper, δεν μπορεί να περάσει στον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή είστε υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό, είναι υπόλογος αρχηγός σας, τον οποίο επιχειρείτε με κάθε τρόπο να προστατεύσετε για παρακολούθηση Έλληνα αρχηγού του Τρίτου Κόμματος. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Ενώ μας λέγατε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί ο κ. Ανδρουλάκης γιατί παρακολουθείτε, ξαφνικά δεν ξέρετε και το λόγο της παρακολούθησης. Πού ακούστηκε πρωθυπουργός της χώρας να λέει ότι δεν ξέρω το λόγο που παρακολουθεί ένας ευρωβουλευτής? Ποιος τέλος πάντων κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα? Ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα? Είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, εκτός αν δεν το έχετε καταλάβει. Κύριε Στέφαν, μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κεφάλα για να περάσω στον κύριο Μέγα. Ναι, κύριε Κεφάλα, μια σύντομη απάντηση. Σας ακούω. Θα είναι σύντομη. Να μας πει καταρχήν ο κύριος Στέφος αν ο κύριος Τσίπρας, όσο ήταν πρωθυπουργός της χώρας, ήξερε ποιους παρακολουθούσε η ΕΕΠ, να βγει και να το πει ευθαρσώς και δημόσια. Κοιτάξτε, το είπε προχθές. Άκουσα την ερώτησή σας, κυρία Κεφάλα. Την άκουσα. Αφήστε με να σας απαντήσω. Όχι. Αφήστε με να σας απαντήσω. Ναι, κύριε Στέφο, να ολοκληρώσει, κύριε Κεφάλα. Ναι. Παρακολουθεί μια μυστική υπηρεσία. Σεβόμαστε την υπηρεσία, η οποία είναι ανεξάρτητη, δρά με συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο και όσοι δεν ξέραν αυτές τις μέρες έχουμε μάθει πώς λειτουργεί. Γίνονται παρακολουθήσεις για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους, για λόγους εθνικής ασφάλειας και για λόγους σκληρών ποινικών αδικημάτων και εγκλημάτων και τρομοκρατίας και όλα αυτά. Το ερώτημά μας παραμένει, κύριε Κεφάλα. Για λόγους εθνικής ασφάλειας παρακολουθούνταν ο Ανδρουλάκης? Όχι, για ποινικά αδικήματα. Γιατί προφανώς. Για ποινικά αποκλείεται. Και γιατί ακριβώς παρακολουθούν? Το ερώτημα δεν το έχετε κι εσείς. Δεν μπορεί να το πει κανείς μας. Κάνετε μία ερώτηση και εξακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ τόσες μέρες να κάνει. Όλος ο κόσμος την ίδια ερώτηση κάνει. Δεν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, επιτρέπετε να απαντήσω. Όχι, δεν πάει άλλο έτσι. Όχι, ναι, κύριε Μέγα, θα έχετε το λόγο. Κυρία Κεφάλα, ολοκληρώστε την τοποθέτηση. Θα έχετε ξανά το λόγο, κύριε Στέφο. Κυρία Κεφάλα, ολοκληρώστε αυτό που λέτε. Σε μια διαδικασία που είναι απόρριτη, δεν μπορεί κανείς να ξέρει το λόγο. Εάν τον και τότε γιατί ο Μητσοτάκης πήρε την ΕΥΠ στην αρμοδιότητά του? Ναι. Τότε να βγουν ευθαρσώς και να το πούν. Κυρία Κεφάλα, ωραία, ακούστηκε. Ο μόνος που μπορεί να μάθει το λόγο είναι ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόσες μέρες δεν έχει πάει να ενημερωθεί. Εδώ θα πάμε στον κύριο Μέγα. Κύριε Στέφο, δεν έχετε το λόγο τώρα. Δεν γνωρίζει το λόγο. Κύριε Στέφο, δεν έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Κεφάλα. Ο Ανδρουλάκης δεν την έχει αμφισβητήσει ποτέ την ομιμότητά του. Γιατί έχει το δικαίωμα να προσφύγει είτε στα ελληνικά είτε στα αλλά δεν πηγαίνει, λέτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κύριε Μέγα, γιατί δεν πηγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης? Καταλάβατε, κύριε Ντόκα, τι γίνεται. Ένα πινκ-πονκ. Τα κάνατε κι εσείς, τα κάνουμε κι εμείς. Άρα υπάρχει ένας συμψηφισμός. Έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχουν ατομικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει ακαταδίωκτο και ασυλία του βουλευτή, που ξέρουμε ότι ο βουλευτής, μόνο όταν συλληφθεί επ' αυτό φόρο για κάποιο αδίκημα, μόνο τότε ελέγχεται δικαστικά διαφορετικά. Απαιτείται άδεια του κοινοβουλίου. Ένα. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι έγινε μια υπέρβαση. Όχι παρανομία, όπως λέμε εμείς, αλλά μια υπέρβαση. Και απέπεμψε τον Δημητριάδη τον Κοντολέοντα. Γιατί ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία, δεν ζητάει να διερευνηθεί με την ψήφο της. Δεν μας κάνει χάρη η Νέα Δημοκρατία. Είναι από το Σύνταγμα, προβλέπεται, με 120 θετικές ψήφοι, εν προκειμένου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συγκροτείται αυτή η Επιτροπή. Δεν μας κάνει χάρη, είναι η συνταγματική μεταρρύθμιση που προηγείται του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι υποχρεωμένη η Νέα Δημοκρατία να συνδράμει και να συμβάλλει στην αποκάλυψη. Κύριε Μέγα, πώς ακούτε το επιχείρημα να πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί μόνος του
για αυτό που του συνέβη, για την παρακολούθηση. Τον κάλεσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτό το επιχείρημα της κυρίας Κεφάλα. Βλασιντόκα. Τον κάλεσε ο κύριος Γεραπετρίτης να του πει στο αυτή κάτι για το οποίο ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε σήμερα ότι δεν το ξέρει. Ότι η πολιτική ηγεσία, η προϊστάμενη, ο πρωθυπουργός και αυτός ένα αρμόδιος υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό δεν γνωρίζουν τους λόγους που παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνετε το αντιφατικό. Εκτός και αν του θέλαν σαν έναν υποπράκτορα τη ΑΕΠ να πει στο αυτή του Νίκου του Ανδρουλάκη για αυτό το λόγο το παρακολουθούσα. Θέλω να θέσω στην κυρία Γεφάλα και στους συμμετέχοντες δύο-τρία ερωτήματα. Αν κακώς δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός, άρα καλώς απέπεμψε, δηλαδή έπρεπε να γνωρίζει, δεν γνώριζε τις παρακολουθήσεις, καλώς απέπεμψε, ή καλώς, όπως μας λέει σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν έπρεπε να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός, άρα κακώς τους απέπεμψε. Γιατί αρχικά είπε ότι δεν γνώριζε και δεν είχε. Και αν γνώριζε, δεν θα επέτρεπε να γίνει κάτι τέτοιο στον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και εκ των υστέρων λέει ότι είναι νομότυπες και νόμιμες επισυνδέσεις. Αν άκουγε, είναι συνένοχος. Εάν δεν άκουγε, είναι ανίκανος ή κάνω λάθος. Συμπτωματικά, αυτό το σύστημα του Predator κάνει απόπειρα το Σεπτέμβριο με το που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης την υποψηφιότητά του ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Και αποτυγχάνει και την επόμενη μέρα η ΑΕΠ που επιτυγχάνει νόμιμη επισύνδεση. Να. Και τον παρακολουθούσε για δύο μήνες. Τον παρακολουθεί για δύο μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και η ίδια η ΑΕΠ ζητάει παράταση. Τι βρήκε το πρώτο δίμηνο εις βάρος τον Νίκο Ανδρουλάκη και ζητάει παράταση. Και μάλιστα, κυρία Εντόκα, γιατί λύγει αυτή η παρακολούθηση την επόμενη εκλογή του ως αρχηγός. Όλο αυτό το υλικό. Θα τα μάθουμε, κύριε Μέγα, αυτά. Γι' αυτό πρέπει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή και γι' αυτό στο τέλος πρέπει και ο Πρωθυπουργός που έχει την πολιτική ευθύνη ως επικεφαλή της ΑΕΠ να παραιτηθεί. Όχι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία εξελέγει για 4 χρόνια. Ναι. Να φύγει όμως ο Πρωθυπουργός. Να παραιτηθεί ο κ. Μητσοτάκης. Και η Νέα Δημοκρατία με τις διαδικασίες. Υπάρχει πολιτική ευθύνη, κύριε Μέγα, για εσάς. Συγγνώμη, κύριε Στέφο. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Είναι απόλυτη και στο απόλυτη και στο ακέραιο. Παρακολουθούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νίκο Ανδρουλάκη με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρακολουθούνταν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άκουγε η κυβέρνηση τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρέπει να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Όχι, η κυβέρνηση. Σε ένα κυβερνητικό σύστημα δεν ξέρω. Εμένα ενδεχομένω θα με εξυπηρετούσε προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει τεράστια ευθύνη. Έχει τεράστια ευθύνη και πρέπει να αποδοθεί. Δεν χάνει την πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην κυρία Κεφάλα. Ναι, κυρία Κεφάλα. Με συγχωρείτε, δεν σας ακούω πολύ καθαρό όταν μιλάτε όλοι μαζί. Λογικό. Και οι τηλεθεατές το ίδιο. Ναι, κυρία Κεφάλα. Ναι. Μέσα σε ένα λεπτό θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Μέγας μίλησε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Μίλησε για το κακόβουλο λογισμικό και για την νόμιμη επισύνδεση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να τα ξεκαθαρίσουμε για να καταλάβουμε. Χρονικά συμπίπτει. Αυτή η συγκυρία δεν σας εμβάλλει σε σκέψεις. Είναι διαφορετικά πράγματα. Για τα κακόβουλα λογισμικά υπάρχει ρητή διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν στις ελληνικές υπηρεσίες και αυτό επιβεβαιώνεται και από το απόρριτο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις. Η δήλωση του κυρίου Δεμήρη ότι θα συνεχίσουμε και τώρα την ίδια τακτική εννοώ του νέου διοικητή της ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο νέος διοικητής της ΑΕΠ και που έγινε και πάρα πολύ μεγάλος δώρος και κανείς δεν είναι υπεράνω υποψίας, είναι απολύτως σωστό. Απριόρι, κανείς δεν εξαιρείται. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένας από αυτό, εάν κάποιος έχει γίνει μια καταγγελία ή έχει εντοπίσει η ΑΕΠ ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνει παρακολούθησή του. Ξέρετε, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι δημοσιογράφος, με το αν είναι βουλευτής, με το αν είναι ευρωβουλευτής ή οτιδήποτε άλλο. Έχει, δεν υπάρχει, έχει να κάνει γιατί υπάρχει σύνταγμα, κυρία Κεφάλα. Έχει να κάνει και το σύνταγμα προβλέπει ρητά τι συμβαίνει για τους βουλευτές. Έχει να κάνει. Θεωρείτε ότι οι βουλευτές είμαστε ανώτεροι από τους υπόλοιπους πολίτες. Ακούστε, αυτό το αιθιολόγημα το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι λάθος. Ο κύριος Βενιζέλος έκανε μια εξαιρετική γνωμοδότηση, την οποία καλά είναι να τη διαβάσουν όλοι στην Νέα Δημοκρατία, για το τι ακριβώς προβλέπετε στην περίπτωση των βουλευτών. Αν εσείς πιστεύετε ότι θα καταργείτε και θα καταστρατηγείτε το σύνταγμα κατοπικού, κάνετε λάθος. Δεν είμαστε πολίτες οι βουλευτές, δεν είστε μάλλον πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, αλλά προβλέποντα συγκεκριμένα πράγματα για να προστατευτεί ο θεσμός. Και η δημοκρατία κυρία Κεφάλα. Δεν είναι καλά στρατηγήσει. Κυρία Κεφάλα. Και δεν σα ακούω και καλά. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να. Είστε, να δεν είστε στο στούντιο και η θέση σα είναι από το τηλέφωνο. Δεν σας ακούω και όλους μαζί. Ωραία, ωραία. Έχετε το λόγο, ναι.
Αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μόνη αλήθεια. Κανείς μας δεν είναι υπεράνω κανενός άλλου πολίτη σε αυτή τη χώρα. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό όμως που έχει τονίσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και που λέει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Και ελάτε να συμφωνήσουμε ποιες θα είναι αυτές οι δικλείδες. Ούτως ώστε για πολιτικά τα φίλτρα, όπως είπατε, να υπάρχει μια μεγαλύτερη. Κυρία Κεφάλα, εσείς δεν θέλετε να μάθετε γιατί παρακολουθούνταν ο αρχηγός του τρίτου κόμματος στη χώρα? Οι πολίτες δεν πρέπει να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν για λόγους εθνικής ασφάλειας προδότης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτοί θα πάνε να τον ψηφίσουν. Δεν πρέπει να μάθουν το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα αυτής της παρακολούθησης. Το γιατί παρακολουθούνται και το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να το μάθουν, δεν έχουν δικαίωμα οι πολίτες να το μάθουν. Θα σας απαντήσω. Όλοι θέλουμε να μάθουμε, όμως οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών, επαναλαμβάνω, καλύπτονται από το απόρριτο. Άρα κινούνται εκτός δημοσιότητας. Εντάξει, εδώ έχουμε ειδική περίπτωση τώρα. Κυρία Κεφάλα, έχουμε ειδική περίπτωση. Μάλιστα, πρέπει να το δούμε λιγάκι. Ναι. Για να, επειδή θέλουμε να μάθουμε, υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας, συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στην ΕΕΠ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας και να κάνουμε πιο ισχυρό το πλαίσιο. Κυρία Κεφάλα, μας λέτε ότι μπορεί η ΕΕΠ ανά πάσα στιγμή να επιλέξει και να παρακολουθήσει τον Πρωθυπουργό της χώρας? Έτσι δεν θα ολοκληρωτικά καθεστώτα προφανώς. Αυτό μας λέτε τώρα. Ότι η ΕΕΠ μπορεί να αποφασίσει κάποιος σκοτεινός μηχανισμός σε κάποιο υπόγειο δωμάτιο να επιλέξει. Ας αφήσουμε τον Νίκο του Ανδρουλάκη. Να επιλέξει να παρακολουθεί τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό μας λέτε. Ότι δεν είναι κανείς υπεράνω. Δεν επιλέγει σε υπόγειο δωμάτιο. Υπάρχει συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και μάλιστα είναι από τα πιο αυστηρά. Από μια ενσωματωμένη εισαγγελέα στην ΕΕΠ. Έτσι, δυστυχώς έτσι. Ναι, κυρία Κεφάλα. Η οποία περιλαμβάνει πολύ, πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες. Τι περιλαμβάνει? Τεκμηριωμένη εισήγηση της υπηρεσίας. Να τη δούμε αυτή. Έχει εισαγγελική διάταξη και μάλιστα μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει έγκριση από δύο εισαγγελείς. Πράγμα το οποίο είχε καταργηθεί ο δεύτερος το 2018 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγαίνει και μας κουνάει το δάχτυλο. Και τι χρειάζεται? Κοινοποίηση στην ΑΔΑΕ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα και τα βήματα που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να γίνει άρση απορρίτου και παρακολούθηση για συγκεκριμένο πρόσωπο. Πόσες θα είναι αυτές οι παρακολουθήσεις ή το εύρος των παρακολουθήσεων, αυτά εξαρτώνται κάθε φορά και από τους λόγους που παρακολουθούνται. Και αυτό θέλουμε να μάθουμε τώρα. Για ποιο λόγο μπορεί να γίνει άρση? Μπορεί να γίνει για εθνική ασφάλεια ή μπορεί να γίνει για διακρύβωση σοβαρών εγκλημάτων. Κύριε Κεφάλα, εάν σας καλέσει αύριο ένας οποιοσδήποτε εισαγγελέας των Ιωαννίνων ή της πρωτεύουσας, κύριε Κεφάλα. Κυρία Κεφαλά, αν σας καλέσει αύριο ένας οποιοσδήποτε εισαγγελέας και σας πει στα Γιάννενα, δίπλα στη λίμνη, συναντηθήκατε με έναν πράκτορα των Αλβανών. Έχετε δικαίωμα να πείτε δεν προσέρχομαι να καταθέσω. Το έχετε αυτό το δικαίωμα. Εγώ ελπίζω ότι θα πάτε να καταθέσετε, αν συμβεί όμοι γίνεται το κάτι τέτοιο. Έχετε αυτό το δικαίωμα. Και μας λέτε ταυτόχρονα ότι ενώ εσείς μπορείτε να μην πάτε να καταθέσετε, ο κάθε βουλευτής εκ των υπολείπων 299 έχει δικαίωμα να μην προσέλθει να καταθέσει. Και λέτε ότι μπορεί ή ψέρα στο κοινό δωμάτιο να παρακολουθεί όποιο γουστάρει και μάλιστα εκπρόσωπο ή αρχηγό πολιτικού κόμματος. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και λυπάμαι που το λέτε και γεγονότα, το κάνετε. Σε κανένα σκοτεινό δωμάτιο δεν αποφασίζει η ΕΕΠ. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία, συγκεκριμένο το νομικό πλαίσιο και από τα πιο αυστηρά στον κόσμο. Τι δεν το έκανε, υπάρχει συνταγματική επιταγή στο πώς παρακολουθούν οι βουλευτές. Δεν το κατάλαβα. Δεν το συζητάμε. Δικλείδες ασφαλείας, αυτό σίγουρα ναι. Και σίγουρα είναι η κυβέρνηση η οποία το προτάσει στο να γίνει. Γιατί πέρασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μέγα, τα προηγούμενα χρόνια και δεν ακούμπησε την ΕΕΠ, άρα θεώρησε ότι λειτουργεί σωστά. Και πέρασε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σέμπα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε καρφιτσώσει στον Πρωθυπουργό, ούτε στον Ανδρέα Παπανδρέου ότι είχαμε καρφιτσώσει, ούτε στον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε στον Κώστα Σιμίτη. Μόνο που ο κ. Μητσοτάκης, ο πατήρ και ο ιός παρακολουθούσαν και αποδείχθηκε αυτό, κυρία Κεφάλα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτοί οι ψηφισμοί που επιχειρείτε είναι λαθεμένοι και προσβλητικοί για όλους μας. Εδώ πραγματικά αποδείχθηκε ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο πατέρας Μητσοτάκης και ένας είναι ο γιος, παρακολουθούν Έλληνες πολιτικούς. Πράγμα το οποίο εκ του συντάγματος και το γνωρίζετε, παρότι λαϊκίζει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν επιτρέπεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λαϊκίζει όταν λέει ότι οι πολίτες είναι εις τον νόμο, είναι, δεν έκανε έγκλημα. Εδώ δεν τολμάτε να μας πείτε τι έκανε ο Ανδρουλάκης. Τι έκανε.
Κύριε, γιατί το παρακολουθείτε. Και ποιους άλλους παρακολουθείτε. Γίναμε διεθνώς ρεζίλοι. Δεν μπορείτε να έχετε απαντήσεις. Κύριε Στέφο, να την ακούσουμε. Ναι, κύριε Κεφάλα. Φτάνει ο λαϊκισμός και η τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά τώρα, εντάξει. Κάνετε ερωτήσεις, κύριε Στέφος, τις οποίες ξέρετε ότι δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση. Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση, δημοκρατία δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα. Σε μια απόρριτη διαδικασία, με συγχωρείτε, αλλά δεν ξέρω να σας απαντήσω και κανείς μας δεν ξέρει να σας απαντήσει το λόγο. Θα μου δώσω το λόγο μετά από το απόρριτο. Και κανείς μας δεν θα πάει φυλακή για να μάθει το λόγο και για να πει το λόγο. Είναι ποινικό αδίκημα σε μια απόρριτη διαδικασία. Να φύγουν πράγματα. Βέβαια εσάς κύριε Στέφο και στους υπολείπους συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά σας ακούγονται τα γράμματα. Γιατί σε μια δικτή διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχατε τους δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάζεται σε ανοιχτή ακρόαση. Αφού είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί αποπέμφθηκε ο κύριος Δημητριάδης. Έχετε γίνει ρεζίλη διεθνώς όλα κύριε τα δημοσιογραφικά προγραμματεία. Γράφουν απίστευτα πράγματα, έχετε εμπλέξει ξένες χώρες, Κίνα, Ουκρανία, Αρμενία και δεν έχετε καταλάβει τη ζημιά που κάνετε στη χώρα. Και λέτε ακριβώς το ίδιο ποιηματάκι. Γιατί παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη, γιατί παρακολουθούσε για ποιο λόγο. Λέτε εσείς, υποθέστε, γιατί κανείς δεν ξέρει. Έναν λόγο τον υπερήφθηκε ο κ. Μέγας, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Ο κ. Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είπε ότι τον παρακολουθούσε. Γιατί έβλεπε ότι θα υπάρξει κυβερνητικό πρόβλημα, κυβερνητική αστάθεια και ήθελε να έχει κάποια χαρτιά στα χέρια του. Ένας ο οποίος είναι ο ταγκουστής όπως ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί μόνο τον Ανδρουλάκη. Μπορεί να επιχειρήσει και άλλους πολιτικούς. Ναι. Παρακολουθεί και επιχειρήσει. Η καθημερινή λέει 7-8 πολιτικοί παρακολουθούν. Γιατί θέλει να ελέγχει τι ακριβώς γίνεται στη χώρα και αυτό είναι άθλιο. Και είναι και αντισταγματικό στο διαφάνειο του πολιτικού. Γιατί ακριβώς. Με συγχωρείτε, κυρία Κεφάλα, μιλήστε πολύ. Κυρία Κεφάλα, μιλήσουμε λιγάκι. Δεν γίνεται έτσι. Κρίνεται εξιδίων, λέει η κυρία Κεφάλα. Ξέρετε πολύ καλά, το εξιδίων αυτό που λέτε δεν προσβάλλει εμένα. Προσβάλλει αυτό το οποίο το λέγεται, δεν μπορεί να το αποδείξει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Παρακολουθεί τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος. Δεν ξέρει γιατί τον παρακολουθεί. Αποπέμπει τον ανιμισό του, τον διευθυντή του γραφείου του. Αποπέμπει τον αχυράνθρωπο και το λέω με γεμάτο στόμα. Τη ΕΕΠ, τον οποίο τοποθέτησε αλλάζοντας τον νόμο, γιατί έκανε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί ήθελε να ελέγχει ακριβώς την ΕΕΠ και μέσα στην ΕΕΠ είχε και άλλο παρακρατικό παραμάγαζο για να μπορεί να ελέγχει πολιτικούς, επιχειρηματίες και οποιοδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αποδείχθηκε προχθές στη Βουλή, γίνεται ρεζίλη διεθνώς. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος και σοβαρό έντυπο που να μην σου πει. Πιο σύντομες τοποθετήσεις, κύριε Στέφο. Σε κάθε περίπτωση, όλοι ξέρουν σε αυτή τη χώρα τι ακριβώς συνέβη. Κύριε Κεφάλα, δεν είμαστε ολοκληρωτικό. Κυρία Κεφάλα, να απαντήσει κύριε Κεφάλα, αμέσως μετά ο κύριος Μέγας. Ναι, 54.000 επισυνδέσεις που έγιναν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ τις κοίταζε ο κύριος Τσίπρας μία-μία για να δει αν έχει μέσα κανένα βουλευτή, κανένα δημοσιογράφο. Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε περίπτωση ποτέ, όπως δεν υπήρξε και με άλλες κυβερνήσεις δημοκρατικότερες της δικιάς σας, περίπτωση να παρακολουθείτε πολιτικό πρόσωπο και δεν συνέβη ποτέ. Το ότι συνέβη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη Κωνσταντίνου και Μητσοτάκη Κυριάκου δεν σας λέει τίποτα εσάς. Δεν σας λέει απολύτως τίποτα. Κοιτάξτε μία-μία. Και εν πάση περιπτώσει η ΕΕΠ επί ημερών Τσίπρα δεν ήταν υπό την απόλυτη επίβλεψη, απόλυτη ευθύνη. Άμεση, άμεση. Οκ, ναι κύριε Κεφάλα. Αλλάξτε τον νόμο για να μπορείτε να την ελέγχετε. Αλλάξτε τον νόμο γιατί ο Μητσοτάκης έχει την αποκλειστική ευθύνη. Κύριε Στέφο, να ακούμε όμως την κυρία Κεφάλα, γιατί η κυρία Κεφάλα είναι στο τηλέφωνο, είναι σε μια πιο δύσκολη τεχνικά θέση. Ναι κυρία Κεφάλα. Στις 54.000 επισυνδέσεις επί... Το είπατε αυτό, το είπατε πάλι, δεν λέει τίποτα, ειλικρινά σας λέω. Μία-μία, μα λέει ότι δεν ήταν κανένας βουλευτής μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση. Προφανώς, γιατί το Σύνταγμα το απαγορεύει. Και εμείς τιμούσαμε με βλάβια το Σύνταγμα. Εσείς το καταπατήσετε την περίπτωση των βουλευτών. Μάλιστα. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Κύριε Μέγα. Δύο πράγματα γίναν χειρότερα. Κύριε Κεφάλα, να ακούσουμε τον κύριο Μέγα. Κύριε Μέγα. Δύο πράγματα επί του παρόντος που γίναν χειρότερα επί Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ήταν οι μετακλητοί υπάλληλοι. Ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία με το σύνθημα ότι θα το βελτιώσει και το έκανε χειρότερο. Υπάρχουν κατηγορίες, μία εξ αυτών και τη συμπεριλάβαμε στην πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, ήταν για κάποιες παρακολουθήσεις, θα δούμε αν ισχύει, το 2016 στα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό. Το περιλάβαμε σε αυτή την πρόταση να διερευνηθεί. Είναι δύο συγκεκριμένες κατηγορίες για το ΚΚΕ το 2016 και τώρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη που πρέπει να διερευνηθούν. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με την ΕΕΠ, τον κοντολέοντα, την υπάγει στον Πρωθυπουργό και πολλαπλασιάζει τις παρακολουθήσεις. Γίνεται
όλο αυτό το τεράστιο πολιτικό πρόβλημα, παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις. Ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται και αποπέμπει τον κύριο Δημητριάδη, θέλοντας να σταματήσει μέχρι εκεί την πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση όλου αυτού του σκανδάλου, των υποκλοπών. Η ευθύνη διαχέεται στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να λάβει την ευθύνη στο ακέραιο, όπως το αναλογεί, και να παραιτηθεί και να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα με ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα υποδείξω ότι αυτή η θητεία πολιτικά το θέλω, ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν μπορώ να υποδείξω να μην τηρηθεί το Σύνταγμα. Μπορώ να υποδείξω ότι πολιτικά ο κ. Μητσοτάκης έχει πρέπει να παραιτηθεί και να αντικατασταθεί από τη Νέα Δημοκρατία, λέτε εσείς. Κυρία Κεφαλά, από τη στιγμή που συνέβη όλο αυτό και αποπέμφθηκε ο κ. Δημητριάδης, θα πρέπει όλοι και οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αναζητάτε τι πραγματικά συνέβη, μάλιστα, να ξέρετε και να θωρακίζετε τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, έτσι ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε τέτοιες δυσίωνες καταστάσεις που είναι εις βάρος και του πολιτικού προσωπικού, αλλά είναι και εις βάρος των ανθρώπων και των δικαιωμάτων. Γιατί αν ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για να δει τι θα κάνει, πώς θα πολιτευτεί πολιτικά, είναι ολοκληρωτική συμπεριφορά, αντιδημοκρατική συμπεριφορά, και αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ που παραπέμπει στις πιο σκοτεινές ιστορίες της Ελλάδας. Κυρία Κεφάλα. Καταρχάς, να πούμε ότι η εποπτεία της ΕΕΠ βρίσκεται στον Πρωθυπουργό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Σωστό, γι' αυτό ο Νίξον παραιτήθηκε το 1971. Ακριβώς. Γι' αυτό παραιτήθηκε. Κύριε Μέγα, ακόμη και στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1984 είχε την ΕΕΠ υπό την αιγίδα του. Το πρόβλημα είναι ότι άλλες εποχές έτσι είναι. Εσείς έχετε την ΕΕΠ και την ΕΡΤ υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς παρακολουθείτε πολιτικούς. Σε εσάς έσκασε η ιστορία, μην μετακυλιέται τις ευθύνες αλλού. Και έχει λογική που είναι στον Πρωθυπουργό. Γιατί υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας, γιατί υπάρχουν ζητήματα καταπολέμησης εγκλήματος που δεν αφορούν. Μα αφού δεν τα ξέρει τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το οποίο παρακολουθούν τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός και δεν πρέπει να το ξέρει, μου λέτε. Δεν άρα γιατί πήρε την ΕΕΠ. Μα μπορεί να το ξέρει. Μα γιατί πήρε την ΕΕΠ τότε, για να βλέπει, για να παρακολουθεί. Για να μαθαίνει ποιους παρακολουθεί. Αυτό έγινε. Γιατί πήρε την ΕΕΠ. Γιατί πήρε την ΕΕΠ. Για να παρακολουθεί τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ένα από τα οποία προσέβαλε ο Νίκο Ανδρουλάκη ως υποψία. Δεν αφορά μόνο ένα Υπουργείο, η ΕΕΠ αφορά μεγαλύτερο εύρος, περισσότερα Υπουργεία, οπότε δικαίως είναι στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει ξαναγίνει. Αλήθεια είναι, έχει ξαναγίνει. Το 1953, το 1969, το 1974, το 1984, μην σας πω και άλλες ημερομηνίες. Έχει πολλές φορές πάει η ΕΕΠ, η εποπτεία. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχετε δίκιο, το έκανε άλλες εποχές. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για να παρακολουθήσει ή να μην παρακολουθήσει κάποιο πολιτικό αντίπαλο. Εξάλλου, μάλιστα, έχει τόσες δουλειές και τόσες. Ήταν πολιτικές, λάθος, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριε Κεφάλα. Αλλά να σας πω κάτι. Φυσικά και το έχει παραδείξει. Μάλιστα. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πείτε το, γιατί η πολιτική συνέπεια όλων αυτών είναι ότι εκεί που πηγαίνατε εσείς, μετά την απλή αναλογική, ίσως σε μια συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ίσως λέω, ο κύριος Μέγας θα μου πει αποκλείεται, δεν θα γινόταν ποτέ σε καμία συνθήκη. Αλλά εντάξει, εγώ λέω ότι εκεί που φαινόταν ότι μπορούσε να γίνει μια συνεργασία, τώρα φαίνεται σχεδόν αδύνατη, και στείλατε με αυτή την υπόθεση υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ να πλησιάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αυτό είναι πάλι σχόλιο. Αφαίρετο. Δικό μου. Είναι δικό μου σχόλιο. Θα το πείτε, θα σχολιάσετε, κύριε Μέγα. Ναι, κυρία Κεφάλα. Να σας απαντήσω. Επαναλαμβάνω, η επισύνδεση είναι νόμιμη. Έγινε σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργία. Γιατί διώξατε το Δημητριάδη τότε. Τη ΕΕΠ. Γιατί διώξατε το. Τον κουντολέο τον. Δεν αφήνετε να σας απαντήσω. Κύριε Κεφάλα. Έχετε μεγάλο άγχος για τον κύριο Δημητριάδη, κύριε Στέφαλα. Δεν με αφήνετε να σας απαντήσω. Τι είπα, τα είπατε πέντε φορές. Εν πάση περιπτώσει, ειλικρινά σας λέω πως δεν θα πεις. Αυτά τα είπατε. Κυρία Κεφάλα, τα είπατε αυτά. Παράνομοι ήταν. Εν πάση περιπτώσει, είναι παράνομοι και συνταγματικά απαράδεκτοι να παρακολουθείτε αρχηγός κόμματος. Τι να κάνουμε. Ναι, κύριε Κεφάλα. Εκκρίνεται εξ ιδίων τα λότρια. Όχι καθόλου, απλά διαβάζω. Να την ακούσουμε όμως. Κύριε Στέφανο, να την ακούσουμε. Ναι, να ακούσουμε. Τα στελέχη και έχουν καταγγείλει ότι παρακολουθούνταν από τον κύριο Τσίπρα και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μην λέτε, ανυπόστατα τα πράγματα, γιατί πραγματικά θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις. Μην λέτε ανυπόστατα πράγματα. Ανυπόστατα λέτε. Όμως να σας πω κάτι.
Μα ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης σας εξεφτέλησε στην Βουλή, όπως επίσης ο κύριος Κοντζιάς, όπως ο κύριος Βαλαβάνη, όπως ο κύριος Παλούσης, που εξεφτελίζει τον αρχηγό σας όταν τον διέψευσαν ότι παρακολουθούνται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με προκαλείτε. Δεν είδα όμως να καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Βαρουφάκη όταν υπέκλεπτε τις συνεδριάσεις στο Eurogroup. Ούτε αυτό δεν καταδικάζεται. Αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεστε τι κάνει τώρα. Στον πανικό σας το κόμμα σας, ειλικρινά σας λέω ότι έχει χάσει αυγά και πασχάλια. Διαψεύστηκε ο Μητσοτάκης από όλους αυτούς που σας προανέφερα. Τον είπανε ψεύτη στην Βουλή και αυτός φύριζε, διότι πηγαίνει απροετοίμαστος διαβάζοντας τα τρολ του διαδικτύου. Μάλιστα, μάλιστα. Πείτε μου για την πολιτική διάσταση τώρα που το ΠΑΣΟΚ κινείται δίπλα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα το αρνηθεί ο κύριος Μέγκας, ήδη αυτό το αρνήθηκε. Αλλά εγώ λέω αυτό. Είναι ότι θα πρέπει για πρόσωπα πολιτικά, ερετά, εκλεγμένα από τον ελληνικό λαό, να βάλουμε περισσότερες δικλίδες. Περισσότερα φίλτρα. Αν ναι, είχε okay. ενημερωθεί νωρίτερα, θα είχε γίνει νωρίτερα αυτή η διαδικασία. Κύριε Κεφάλα, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι αν το ήξερα δεν θα το επέτρεπα. Άρα, κατά τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν έπρεπε να γίνει, άρα είναι παράνομο και πολιτικά ανήθικο. Είναι νόμιμο, αλλά λάθος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι νόμιμο, αλλά λάθος και δεν θα το επέτρεπα. Είναι νόμιμο, γιατί δεν μιλούν. Μάλιστα. Τι πάει επί νόμιμο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κεφάλα, θα σχολιάσετε αυτή την προσέγγιση, αυτό το πλησίασμα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς στις εκλογές, στο τέλος της τετραετίας που θα γίνουν, η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό ξεκάθαρα με το έργο της όλη αυτή την θητεία, με την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων από τα ελληνοτουρκικά, από τον Εύρο μέχρι την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και όλα τα υπόλοιπα, και θα ζητήσει αυτοδυναμία. Θα ζητήσει ισχυρή λαϊκή θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δηλαδή. Την προηγούμενη φορά. Θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δηλαδή. Θα αποφασίσει αν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αν θα υπάρξει σταθερότητα στη χώρα, αν θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τους οικονομικούς δείκτες, την εμπιστοσύνη των αγορών προς την Ελλάδα, αν θα συνεχίσουμε να αποκαθιστούμε το όνομα της χώρας μας στο εξωτερικό που μας είχαν... Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, κυρία Κεφάλα. Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, όπως είπε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά όχι μόνο η Μπακογιάννη, και ο Χαρακόπουλος μίλησαν σήμερα για αλλαγή εκλογικού νόμου, για την επίτευξη σταθερότητας, για την αποφυγή πολιτικής αστάθειας. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρώτη φορά αριστερά να βάλουν την απλή αναλογική για να δυναμητήσουν το πολιτικό. Μα τον έχετε αλλάξει αυτόν τον νόμο, κύριε Κεφάλα. Τον ψηφίσατε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ψηφίσατε αλλαγή εκλογικού νόμου. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική και οι επόμενες με τον νόμο τον δικό σας. Θα αλλάξετε τον δικό σας νόμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Στέφο, κύριε, το καθηγητή δεν σας ήταν έτσι. Βλέπατε ότι δεν θα ξαναδείτε δεύτερη φορά. Θα αλλάξετε εσείς τον εκλογικό νόμο που ψηφίσατε. Και να βάλετε τη χώρα σε διαδικασίες δύσκολες. Μα θέλετε να απαντήσετε, γιατί συζητάμε. Τώρα δεν μας ακούνε χιλιάδες γενιώτες. Το δελτίο αυτό το ακούνε δεκάδες χιλιάδες. Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο που ψηφίσατε. Όλοι τα αποτελέσματα και πώς λειτουργούσαν όλη αυτή τη θητεία. Μάλιστα. Επειδή κύριε Ντόκα, είπατε προηγουμένως ότι προσεγγίζουμε το. Εδώ θα πάμε τώρα, κύριε Μέγα. Εδώ θα πάμε. Εσείς είστε υπέρ αλλαγής πολιτικού εκλογικού νόμου, κύριε Κεφάλα. Πείτε μας την άποψή σας. Η κυρία Μπακογιάννη, επαναλαμβάνω, ο Γιώργος Χαρακόπουλος σήμερα μίλησαν για την αναγκαιότητα ίσως αλλαγής εκλογικού νόμου. Πώς το ακούτε εσείς αυτό, για να περάσω στον κύριο Μέγα και να μου απαντήσει για την προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή την υπόθεση. Κύριε Κεφάλα. Κοιτάξτε, εμείς σεβόμενοι τους θεσμούς, σεβόμενοι τα νομοθετήματά μας, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι για εκλογικό νόμο. Κάποια άλλη στιγμή, σε δύο μήνες, αν το αλλάξετε, δεν θα σέβεστε θεσμούς. Δεν θα καταλάβετε. Δεν θα ξανασυζητήσουμε προς εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με ορίζοντα το τέλος της τετραετίας για να πάμε σε εκλογές και θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό την αυτοδυναμία, ισχυρή εντολή για μια σταθερή κυβέρνηση και για μια σταθερή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει σε όλους τους τόνους ότι δεν σκέφτεται την αλλαγή εκλογικού νόμου. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Κύριε Μέγα, πριν σας δώσω το λόγο, βάλτε κάτω από τον κύριο Μέγα το ΠΑΣΟΚ, την ιδιότητα ότι είναι στέλεχος ΠΑΣΟΚ. Είναι ΠΑΣΟΚ πλέον το χινάλ. Έτσι. ΠΑΣΟΚ είναι πιο δυνατό. Το τομέα εργασίας. Εντάξει, οκ. Okay. ΠΑΣΟΚ είναι πιο δυνατό πλέον. Έτσι. Και φορτισμένο συγκινησιακά. Αυτό αποφασίσατε. ΠΑΣΟΚ χινάλ αποφασίσατε. Αλλά ΠΑΣΟΚ θα σας μείνει. Λοιπόν, κύριε Μέγα, πείτε μου. Πώς βλέπετε αυτή τη σύγκληση που βλέπουν οι πολίτες μέσα από αυτή την υπόθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ
ότι συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον Πασόκ ότι συμπλέει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα να ξέρουν οι πολίτες, ότι η πορεία μας είναι δεδομένη και αυτόνομη. Θα κατεβούμε αυτόνομα με το δικό μας πρόγραμμα, με το δικό μας αφήγημα για το τι κυβέρνηση πρέπει να έχει ο τόπος και θα καλέσουμε τον ελληνικό λαό να μας επιλέξει για να βγάλουμε τη χώρα από το αδίέξοδο. Όταν η κυρία Κεφάλαια και η Νέα Δημοκρατία μιλάει για σταθερότητα, εγώ δεν βλέπω καμία σταθερότητα σήμερα ούτε στον οικογενειακό προγραμματισμό, ούτε στους λογαριασμούς του ρεύματος, ούτε πολύ περισσότερο στα προβλήματα της ακρίβειας ή της, των καυσίμων. Κατά συνέπεια, ούτε πολιτική σταθερότητα έχουμε, ούτε οικονομική σταθερότητα έχουμε και έχει αποδειχθεί ότι η αυτοδυναμία δεν είναι πανάκια πάντα με 158 βουλευτές, 157 έχει τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία, ότι θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Χρειάζεται πρόγραμμα, δέσμευση και συνέχεια. Θα υπάρξει η αλλαγή εκλογικού νόμου, κύριε Μέγα. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, κύριε Κεφαλά. Ναι, κύριε Μέγα, θα υπάρξει αλλαγή. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι η μόνη συγκολητική ουσία που μπορεί να υπάρξει. Θα υπάρξει, λέτε εσείς, εκτίμηση. Θα υπάρξει αλλαγή εκλογικού νόμου και αμέσως μετά το πόρισμα, το οποίο θα βγει με την πλειοψηφία, θα έχουμε δύο πορίσματα. Ένα που θα ψάξουμε εμείς να βρούμε κάποια αλήθεια από τις υποκλοπές και ένα της πλειοψηφίας, γιατί στην Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία αυτή την Επιτροπή, την Εξεταστική Επιτροπή, θα έχει την πλειοψηφία στους 51 βουλευτές. Κατά συνέπεια, έτσι, θα διαμορφώσουν και αυτή ένα πόρισμα. Υπάρχει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει την Πέμπτη. Είναι δύο επιτροπές. Και αυτό επίσης δείχνει ότι εδώ πέρα έχουμε μια πολιτική κοκορομαχία. Αντί να πάμε στην Επιτροπή Θεσμών, αντί να πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή να διερευνήσουμε τιμή μέτρο όσο μπορούμε. Ναι. Τι πραγματικά έγινε, ο κύριος Μητσοτάκης συγκάλεσε εκτάκτως την περασμένη Δευτέρα στη Βουλή την Ολομέλεια, στην πρώην υπηρεσία συζήτηση, έτσι ώστε να φανεί ότι υπάρχουν δύο πόλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω. Σας πάει αυτή η υπόθεση κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας μπρόχνει αυτή η υπόθεση. Σε καμία των περιπτώσεων είμαστε αυτόνομοι, δεν πρόκειται να συγκλίνουμε. Εξάλλου, εμείς έχουμε ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα που λέμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να βελτιώσουν τη θέση τους, πρέπει να έχουν ευκαιρίες στην απασχόληση, πρέπει να έχουν προοπτική οι νέοι μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κάτι άλλο, με ένα νόμο και ένα άρθρο να καταργήσει τα πάντα. Και βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συμπλέξουμε. Να πείτε και τις διαφορές σας, γιατί φαντάζομαι ότι η κυρία Κεφάλα σας βλέπει. Κύριε Ντόκα, ο ΣΥΡΙΖΑ απελευθέρωσε τις μαζικές απολύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε για ενέργεια στο εργατικό κύριο Στέφανο. Μην με αμφισβητείτε. Αλλά όχι, επιτρέπω. Αλλά όχι στο εργασιακό. Εγώ με προσοχή σας ακούω. Δεύτερο, για 99 χρόνια δόθηκε η ελληνική υπηρεσία της Ελλάδος στους δανειστές. Όλοι μερικά πράγματα. Και μάλιστα, εν πάση περιπτώσει, είχατε συνεργασία με τον κύριο Καμένο. Εγώ λέω ότι τώρα βλέπω στη Νέα Δημοκρατία μία σύγκριση και από αυτού. Άρα λέει η κυρία Μπακογιάννη, άρα λέει η κυρία Κεφαλά, λέει ο ένας, άρα λέει Κεφάλα, ο άλλος. Ναι, ναι. Έφυγε ο συνθηκός. Ο συνδετικός κρίκος από το Μέγαρο Μαξίμου που λέγεται Δημητριάδες. Αυτός κίνησε την παγκή. Η κυρία Κεφάλα σας βλέπει ενιαία σας βλέπει ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μέγα, μην ψάχνετε να δείτε άλλα στην κυρία Κεφάλα, άλλα στην κυρία Μπακογιάννη, γιατί είμαστε 157 πετών αρμέ. Δεν ήσαν τόσοι, 155 έλειπε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, κυρία Κεφάλα, με συγχωρείτε. Από αυτή τη συνεδρίαση έλειπαν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Με ακούτε, δύο πρώην πρωθυπουργοί έλειπαν από τη συνεδρίαση προθέσεων. Κοιτάξτε εσείς τις τάσεις σας μέσα, εμείς είμαστε δυνατοί. Θέλω να απαντήσω όμως σε μια κουβέντα που είπε πριν ο κύριος Μέγας σχετικά με το αν υπάρχει σταθερότητα τώρα ή όχι. Μάλιστα, ναι. Ξεχάσατε κύριε Μέγα πολύ γρήγορα την αστάθεια που είχαμε με την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Ξεχάσατε πολύ γρήγορα τα capital control, τις κλειστές τράπεζες και το όχι που έγινε και το ναι που έγινε όχι στην έξοδο της χώρας από την Ευρώπη. Εσάς το ναι δεν σας πείραξε το όχι. Συγγνώμη, όχι, ψηφίσατε. Εσείς ψηφίσατε όχι. Μα τι είναι αυτά που λέτε, ψηφίσατε όχι εσείς στην Νέα Δημοκρατία. Τώρα σαφώς και υπάρχει σταθερότητα. Σαφώς και έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις γιατί βλέπουν το σταθερό περιβάλλον, το σταθερό οικονομικό περιβάλλον και εμπιστεύονται οι αγορές πια την Ελλάδα. Συγγνώμη, ποτέ βγήκε ο δίχως.
δεν έχουν αλλιώ χρέο. Πότε βγήκε σε αγορέ δανειστή, πώ έχουν τα επιτόκια, τι έχετε να πείτε στον οικογενειάρχη, τον οικοκύρη που πληρώνει 500 ευρώ το μήνα. Για πάμε εδώ τώρα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Θα πείτε, κύριε Στέφαλα, για πάμε εδώ τώρα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα για τον κόσμο είναι η ακρίβεια. Το γνωρίζουμε όλοι, το καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν χρειάζονται δημοσκοπήσεις γι' αυτό. Τι μέτρα να περιμένουμε στη ΔΕΘ, κύριε Κεφάλα, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, το λέμε όλοι σε όλους τους τόνους. Έχουμε εκνευρίσει ιδιαίτερα τον κόσμο, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Τι μέτρα να περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι δυνατότητες υπάρχουν σύμφωνα με τη δική σας διαχείριση, να περάσουμε και σε αυτό το θέμα, που είναι το μείζον θέμα. Θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Βλέπετε, το έχει αποδείξει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή της πανδημίας ακόμη, ότι δεν αφήνει κανέναν μόνο, ότι εξαντλεί και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας, χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, χωρίς να ρισκάρουμε να μπούμε σε νέες περιπέτειες όπως την προηγούμενη δεκαετία. Και ήδη τα μέτρα που έχουν δοθεί μέχρι τώρα είναι 6,8 δις και σίγουρα θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα στήριξης από τη ΔΕΘ, τα οποία καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να τα εξειδικεύσω και δεν θα το κάνω. Ακούω πληροφορίες όμως για αύξηση συντάξεων, επιδότηση φυσικού αερίου, επίδομα θέρμανσης μεγαλύτερο, επιταγή ακρίβειας, ένα food pass. Αυτά φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς, θα επιβεβαιώνετε σε ένα βαθμό. Θα ακούσουμε βέβαια το Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, αλλά. Ναι. Θα υπάρξουν, αυτό που μπορώ εγώ να σας πω σήμερα είναι ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης. Προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις αυξήσεις στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Σίγουρα δεν μπορούμε να τις εκμηδενήσουμε, σίγουρα δεν μπορούμε να απορροφήσουμε το 100%. Αυτό που κοιτάζουμε κάθε φορά μέσα στα δημοσιονομικά, επαναλαμβάνω, πλαίσια. Κύριε Κεφάλα, μία απλή ερώτηση. Πρέπει να μπει πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος. Να ξέρει ο πολίτης ότι το πλαφόν είναι 12 λεπτά, η κιλοβατόρα, και να το πληρώνει. Τώρα έχει φτάσει στα 88 λεπτά, λέει η ΔΕΗ. Πρέπει να μπει πλαφόν στη λιανική τιμή ρεύματος. Να ξέρει ο νοικοκύρης, να ξέρει η νοικοκυρά αν θα μαγειρέψει ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και προς την Ευρώπη για να μην κάνετε λάθος. Είναι τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο κύριος Σκρέκας και ο κύριος Μητσοτάκης πήγαν σε πλαφόν στη χοντρική τιμή. Και είδαμε το αποτέλεσμα με τα 88 λεπτά την κιλοβατόρα. 1500% πάνω είναι. 1500% πάνω από το 19. Μιλήσατε τη ΔΕΗ και επιδοτείτε τη ΔΕΗ το μήνα το τελευταίο με 2 δισεκατομμύρια. Όσο είναι η χρηματιστηριακή της αξία. Τι ακριβώς μας λένε τώρα, ότι επιδοτείτε με 30 ευρώ και 40 και έχουν τα 600 και τα 700 στα σπίτια. Ποιο ακριβώς κοροϊδεύεται στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, κύριε Κεφάλα. Μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, φτάνουν τα 6,8 δις. Και σίγουρα θα ανακοινωθούν νέα μέτρα το 10 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και σίγουρα τα μέτρα θα συνεχίζονται όσο συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση. Όλοι μαζί θα την περάσουμε αυτή την κρίση, όπως όλοι μαζί περάσαμε. Δεν τη δημιουργήσαν όλοι μαζί, κύριε Κεφάλα. Την κρίση τη δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία. Η αλλοπρόσωπη πολιτική τη δημιούργησε αυτή την κρίση. 12,2 είναι ο πληθωρισμός, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στη μέση, στο ίμιση. Δεν σας άκουσα. Μάλιστα. Αφού δίνετε τόσα πολλά χρήματα, δεν δίνετε και 2 δισεκατομμύρια στους συνταξιούχους, στα αναδρομικά, γιατί εδώ και 12 μήνες έχει ξεφύγει η κατάσταση και η κακομοίρα η νοικοκυρά που πάει με το καλάθι στο σούπερ μάρκετ δεν ψωνίζει τίποτα. Δώστε αναδρομικά σε όλους. Γιατί επιλέξετε να δώσετε αναδρομικά μόνο σε 350.000 που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και όχι στο σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων που δικαιούνται τα δώρα 2015-2016. Ναι, ένα πολύ σύντομο για να κλείσουμε. Θα το πω άλλη μια φορά. Οι κινήσεις που γίνονται και τα μέτρα που λαμβάνονται είναι μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια της οικονομίας της χώρας. Δεν θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα. Εξαντλούμε το τελευταίο ευρώ. Ακούστηκε, από το είπατε και λίγο πριν. Χώρο που ανοίγεται κάθε φορά. Ωραία, κυρία Κεφάλα, πριν περάσω για κάτι τελευταίο στον κύριο Στέφο, να πω για μία ακόμη φορά στο κοντρόλ μου και στον Τόλι τον Γιώχο να αλλάξει την ιδιότητα του Χρήστου Μέγα. Έστω τώρα στο τέλος. Πασόκ από κάτω. Έτσι. Τι γράφεις, πιο σαφής. Τι γράφεις, κύριο Μέγα. Κινάλ και είναι λίγο ασαφές. Ναι, κύριε Στέφο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έχουμε μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε 3 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μου δίνει την αίσθηση και κυρίως ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ένας άνθρωπος που κάνει την τήλη συμφερόντων. Το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις έγινε η κυβέρνηση είναι να καταργήσει ό,τι νομοθετικά ο ΣΥΡΙΖΑ εψήφισε πριν την αποχώρηση από την εξουσία, την 13η Σύνταξη. Είναι το πρώτο πράγμα που κατήργησε.
Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και τι μας λέει, ότι εμείς έχουμε μια κοινωνική πολιτική. Ποια ακριβώς κοινωνική πολιτική έχουν, που έχει απομειωθεί το εισόδημά μας, που δεν βγάζει. Όχι, όχι τώρα με την κρίση, και πριν την κρίση. Και πριν την κρίση η κατάσταση ήταν τραγική, ανεξέλεγκτη. Με έναν ανεκδίγητο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, υπουργό ανάπτυξης, ο οποίος σηκώνει τα χέρια, λες και δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη χώρα, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και τι λέει, ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε οικονομία εκεί, να κάνουμε οικονομία αλλού. Να έχουμε ένα πληθωρισμό που τρέχει με 12%. Να έχουμε μια ΔΕΗ που την πούλησε αυτήν η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, που έχει χρηματοδοτήσει μέχρι τώρα με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια, πολύ πάνω από τη χρηματιστηριακή της αξία. Η αξία της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο είναι 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν χρηματοδοτεί τη ΔΕΗ. Χρηματοδοτεί όλους τους παρόχους. Το πρόβλημα είναι Θα το πω αυτό. Επιτρέψτε μου, κύριε Μέγα. Λοιπόν, τι ακριβώς. Σύντομα, για να κλείσουμε, κύριε Στέφο. Τι συμφέρονταν από τη μία με το ρεύμα και από την άλλη με το πετρέλαιο. Όταν άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία κατάφεραν με διαπραγματεύσεις να έχουν χαμηλές τιμές ρεύματος. Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός δεν κοροϊδεύεται πλέον από κανέναν. Κυρίως όμως δεν κοροϊδεύεται από αυτή την κυβέρνηση. Την έχει ζήσει στο πετσί της 3 χρόνια, αυξήσανε το χρέος, λειτουργείται με έναν τρόπο απαράδεκτο και παλαιοκομματικό, διορίζεται δεξιά-αριστερά ανθρώπους και δεν δίνεται να αφορά σε κανέναν. Μην περιμένετε ένα λεπτό και τελειώνω. Μην περιμένετε αυτό να επιβραβευτεί από τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Όταν θα έρθει η ώρα, όσο και να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, αυτό που θα πετύχετε είναι άλλο κόμμα στην κυβέρνηση, αυτοδύναμο και αυτό θα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω τώρα, αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Επειδή πείτε το να περάσω στον κύριο Μέγα και να απαντήσει συνολικά η κυρία. Και αυτά κλείνονται. Ναι, είπε ο κύριο Μέγα στο εξή. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε ένα προοδευτικό κάλεσμα. Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με την απλή αναλογική κυβέρνηση. Αν θέλω καλά το 15, κάνατε στον κύριο Καμένο. Το 15, κύριε Μέγα, επειδή έχουμε συζητήσει άπειρες φορές μαζί, το λέγω γιατί καταχρώνουμε τώρα και την ανοχή της αγαπητής μου Μαρίας Κεφάλα. Διότι πείτε το. Ναι. Το 2015, αν εμείς συνεργαζόμαστε με το Κινάλι, με το Ποτάμι, σε 3 μήνες θα μας είχαν τραβήξει στο χαλί και θα ήμασταν στον ίδιο παρομαστή με την δεξιά στην κυβέρνηση. Δεν θα κάναμε πρόγραμμα. Λοιπόν, δεν θα είχαμε προγραμματική συμφωνία. Ακούστε, ξέρετε πολύ καλά πώς ήταν η καταστάσεις. Και επειδή μας κατηγορήσατε ότι συγκυβερνήσαμε τον Καμένο, ο Καμένος ψήφισε όλα τα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, όλα απολύτως, εκτός από ένα που αφορά τα δικαιώματα, το ψηφίσατε εσείς και μπράβο σας. Και βεβαίως εμείς δεν συνεργαστήκαμε ούτε με τον Φορίδη, ούτε με τον Γεωργιάδη, ούτε με τον Πλεύρη. Τώρα εσείς, κύριε Στέφο, βρήκατε την ευκαιρία με τις υποκλοπές να αφομοιώσετε, να φέρετε κοντά σας το ΠΑΣΟΚ και να το αφομοιώσετε. Όχι. Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ είναι μια πολιτική δύναμη με ιστορία. Τη σεβόμαστε και εγώ. Να το απορροφήσετε, θέλετε. Όχι. Προσέξτε, κύριε Μέγα. Το ξέρετε τον κίνδυνο. Στις Βρυξέλλες έρχεται στη σοσιαλιστική ομάδα. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Πετροβολάτιου να αντιγυμνούνται. Κύριε Μέγα, επειδή πολύ σύντομα. Χρυσή ευκαιρία είναι αυτή για εσάς, κύριε Στέφο. Η ιστορία της χώρας. Να παίξετε με το Πασόκ. Να περιμένει. Εντάξει. Τα ιστορικά γεγονότα θα είναι. Εγώ θέλω να μιλήσω με κύριε Ντόκα. Μάλιστα, για κύριε Μέγα. Για την οικονομία. Για την οικονομία. Όχι, κύριε Στέφο, τώρα τελειώνετε και δεν τελειώνετε. Το πόσο θέλουμε, ούτε να το αφομοιώσουμε. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει και είναι όριμος. Έχει πλέον αυτή την εμπειρία. Με ποιους θα πάει και έχουμε να συνεργαστείτε μαζί του, τέλος πάντων. Χρυσή ευκαιρία έχετε να συνεργαστείτε εκεί που δεν είχατε σχεδόν καμία πιθανότητα. Ναι, κύριε Μέγα, για να κλείσει η κυρία Κεφάλα, απαντώντας και στους δυο σας. Κύριε Ντόκα, έχουμε μια μεγάλη αθέμαξη στο λαϊκό εισόδημα. Δεν είναι μόνο τα λιγοπόλια, τα σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν ανεξέλεγκτα τις τιμές. Δεν είναι ότι στην αγορά έχουμε λίγες εταιρείες και δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός όπως θα περίμενε κανένας. Έχουμε επιπλέον ότι το ίδιο το κράτος λειτουργεί φοροεισπρακτικά και φοροξεφλουδίζει τους πολίτες. Εάν ένα προϊόν έχει 100 ευρώ και βάλεις πάνω ΦΠΑ 24% που αποδίδεται στο δημόσιο, κάνει 124. Εάν το ίδιο προϊόν λόγω των ανατιμήσεων έχει πάει 150 ευρώ και βάλεις 24% παραπάνω, το ελληνικό δημόσιο κερδίζει 36 ευρώ. Άρα, το ελληνικό κράτος, η εφορία, φοροξεφλουδίζει τους πολίτες, μαζεύει χρήματα και τι τα κάνει αυτά τα χρήματα, τα δίνει στους παρόχους. Έδωσε μέσα, μέσα στο Σεπτέμβριο 2 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι χρήματα. Και ένα πριν. Αλλά λέγοντα το Σεπτέμβριο. Και ένα πριν. 2 δις, από τα οποία σημαίνει ότι είναι 2 Ιόνιες οδοί. Η Ιόνια οδός έγινε με 1 δισεκατομμύριο μέσα από απαράδεκτες ανακαταστολογίες. Άρα έχουμε ένα παλαβό σύστημα. Με
πω κάτι χειρότερο. Μάλιστα, που λέει μάλιστα. Ότι ο τελευταίος που μπαίνει και βγάζει την πιο ακριβή ενέργεια εν προκειμένου φυσική, το φυσικό αέριο, πληρώνεται όλο το ρεύμα, ας είναι από υδατοπτώσεις, ας είναι από λιγνίτες, ας είναι από φωτοβολταϊκά, πληρώνεται στην ακριβότερη τιμή. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες έχουν υπερκέρδη τα οποία η κυβέρνηση ακόμη δεν φορολόγησε. Άρα τι θα γίνει με αυτά τα υπερκέρδη, κύριε Καφάλι. Τα μεταφέρει εκεί πέρα και ταυτόχρονα εμείς έχουμε ακριβό μείγμα στην Ελλάδα που φτάνει το 30% με το φυσικό αέριο. Λόγω του ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιδότησε τις εταιρείες να φύγουν από το λιγνίτι να πάνε στο φυσικό αέριο. Ακούστηκε, κύριε Μέγα. Τελεία. Να σταματήσει και να μπει πλαφόν στο ρεύμα στην Ελλάδα. Κύριε Μέγα, τελεία. Κύριε Καφάλι, τι θα γίνει με την φορολόγηση των υπερκερδών που ακούμε τώρα μήνες? Θα γίνει ποτέ? Και κλείστε, αν θέλετε, απαντώντας στους συνομιλητές μας, τον κύριο Στέφο και τον κύριο Μέγα. Θέλω να πω καταρχήν ότι η ενεργειακή κρίση δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Πλήττονται πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία. Εκτός από την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ναι, βεβαίως, οι οποίες είχαν συμφωνία. Και παρεμπιπτόντως και οι δύο δεν έχουν δεξιές κυβερνήσεις. Θα σ' άκουσα με πολύ προσοχή. Ναι, κύριε Καφάλι. Τα υπερκέρδη λοιπόν των εταιριών φορολογούνται με υψηλότατο ποσοστό και αυτό ήταν απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω με μία φράση στον κύριο Στέφο, που είναι σίγουρος και διερηγνύει τα ημάτια του ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ότι πρώτη φορά γίνεται αυτό στη μεταπολίτευση 3 χρόνια μετά τις εκλογές, το κυβερνών κόμμα να έχει τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Σε ποιο, πού το είδατε αυτό στις δημοσκοπήσεις, στις δημοσκοπήσεις, τη GPA του Θεοδωρικάκου, τι λέτε, κύριε Κεφάλα, ποιος σας πιστεύει? Είναι καλή βέβαια ποιος πιστεύει στις δημοσκοπήσεις αυτές. Σας άκουσα με πολύ προσοχή. Είναι καλή ποιος τις πιστεύει αυτές? Ναι, κύριε Στέφο, δεν γίνεται να ακούσουμε τον κύριο Κεφάλα. Είναι καλή προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τον καλό πατερούλη τώρα στο ΠΑΣΟΚ, μπας και τραβήξει λίγο, αλλά ο ελληνικός λαός ξέρει, παρακολουθεί, βλέπει, κρίνει. Και βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απλά δυναμητίζει την κατάσταση, απλά κάνει τοξική αντιπολίτευση για μικροκομματικά και μικροπολιτικά ωφέλη. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά που είπε ο κύριος Στέφος. Είναι το κλασικό non-paper που κυκλοφορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για αυτούς προσπάθησαν, αλλά ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας που ήταν και ο πόθος τους. Μάλιστα. Θέλω να τονίσω όμως, επειδή ακούστηκαν ονόματα τριών υπουργών, του κυρίου Πλεύρη, του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Γεωργιάδη, ότι και εξαιρετικοί υπουργοί είναι και καλοί στη δουλειά τους, αλλά και ο ελληνικός λαός τους και είναι αιρετοί με πολλές χιλιάδες ψήφους. Κύριε Κεφάλα, δεν αποτελεί σωσίδιο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Ο ελληνικός λαός θέλει υπεύθυνη κυβέρνηση. Μάλιστα, κλείνουμε, κλείσαμε. Στη σύγκριση που θα θέσουμε στον ελληνικό λαό και που καθημερινά κρινόμαστε, δεν είναι στόχος μας να είμαστε καλύτεροι από τον Τσίπρα. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι για τη χώρα. Καθημερινά κρινόμαστε όλοι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε ένα στερόγραφο, κύριε Στέφο, θα δούμε αμέσως μετά το ρεπορτάζ με αυτή την αθλειότητα, με αυτό το βασανισμό, την κακοποίηση του ζώου, του γαϊδουράκου εκεί στο Γραμμένο. Σήμερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος κακοποίησε το γαϊδουράκι. Ένα σχόλιο, κύριε Στέφο, κύριε Μέγα, κύριε Κεφάλαια, για να περάσω το ρεπορτάζ. Θέλω μια γέφυρα. Κύριε Στέφο. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες με πώς το είδατε, πώς είδατε αυτή την εικόνα. Πώς εξελέγει, τι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια αθλειότητα. Τοποθετούμε δημόσια στον Ομόνοια, γιατί έτσι έχω μάθει. Θα έπρεπε να αποφευθεί από την πρώτη στιγμή. Χαιρετίζω το γεγονός ότι ο κ. Βορύδης, γιατί η κυρία Κεφάλα πριν με κακολόγησε λίγο, χαιρετίζω το γεγονός ότι ο κ. Βορύδης εζήτησε την αποπομπή του και επίσης με νόμο του κ. Βορύδη μετατράπηκε σε κακούργημα η κακοποίηση των ζώων. Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος αυτός είχε κάλυψη για 2 ημέρες σε μια άθλια συμπεριφορά η οποία πραγματικά προσβάλλει όλους μας. Χαιρετίζω επίσης τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας. Δεν το ανέχτηκε. Εγώ νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περάσουμε στα ψηλά. Είναι απαράδεκτο και δείχνει συμπεριφορές άθλιες. Μάλιστα. Τραμπούκι για συμπεριφορές. Μάλιστα, κύριε Μέγα. Εγώ νομίζω ότι είναι
ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια κτηνώδη συμπεριφορά. Στην προκειμένη περίπτωση, το κτήνος, ο γάιδαρος, είναι άλλος και δεν είναι το τετράποδο, το συμπαθές τετράποδο. Πρέπει να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία. Πολύ ανοιχθήκαμε τέτοια φαινόμενα. Νομίζω ότι να σέρνεις ένα τετράποδο, ένα συμπαθητικό ημίωνο, το οποίο καταδέχεται να καβαλήσει μέχρι και ο Χριστός για να πάει στα Ιερουσαλήμ, να το συμπεριφέρει με τέτοιο τρόπο σε ένα ζώο που δείχνει τέτοια υπομονή, σε κάθε ζώο, νομίζω ότι το ζώο για το δίποδο είναι το λιγότερο. Παραδειγματική τιμωρία και κολλασμός κάθε τέτοιες πράξεις. Κυρία Κεφάλα, τι λέτε? Εικόνες αποτροπιασμού πραγματικά μας έχουν στεναχωρήσει, μας έχουν πληγώσει όλους. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, πήγε η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Σαφώς και πολύ καλά έκανε ο κύριος Βορύδης και ζήτησε την πάυση του αντιδημάρχου. Πραγματικά είναι εικόνες που δεν τιμούν την κοινωνία μας το 2022. Δεν φταίνε σε τίποτα τα ζώα. Ήδη η Νέα Δημοκρατία, το ανέφερε και ο κύριος Στέφος νωρίτερα, έχει κάνει πιο βαριά την ποινή, αν θέλετε, για να το πω και έτσι πιο καθαρά να το καταλάβει ο κόσμος, έχει κάνει πιο βαριά την ποινή για πράγματα. Έχει αυστηροποιήσει, ναι, την ποινή. Δεν θα λαϊκίσω, κύριε Κεφάλα, ειλικρινά σας λέω, δεν θα λαϊκίσω, αντιστέκομαι. Αντιστέκομαι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κεφάλα, κύριε Μέγα, κύριε Στέφο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη, για αυτή τη σεζόν, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε πολλές άλλες. Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα και λίγο πριν, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε.